ζώζα μεταξά. Μου μίλησε και δεν σε κατάλαβα. Ναι, σου μίλησα. Να πας καλά, σου εύχομαι. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Τώρα δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Sorry, δεν το έχω δει. Θα το δω όμως τώρα, ειδικά που είμαι και εγώ και μιλώ. Πώς πάει. Επαγγελματικά τι ετοιμάζεις? Συζητάω για καλοκαίρι, για μία παράσταση. Υπάρχει περίπτωση να πάω περιοδία, αλλά δεν έχω κλείσει κάτι ακόμα. Δηλαδή δεν έχω υπογράψει. Είσαι ταλαντούχα. Αισθάνεσαι ότι κάπου, ρε παιδί μου, δεν έχεις προτάσεις που σου αρμόζουν σε αυτή τη δουλειά? Όχι, δόξα τω Θεώ, έχω προτάσεις και δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, πολύ πιτσιρίκα. Όχι, εντάξει, ευχαριστημένη είμαι. Λίγο στην τηλεόραση θα ήθελα να είμαι, που δεν είμαι. Σε αυτό μόνο έχω παράπονο, ναι. Δεν σου λένε για την τηλεόραση? Η αλήθεια είναι πως όχι. Πες μου για την Κόνη μεταξύ, την κόρη σου. Έχουμε πάθει σοκ. Μου άρεσε. Ναι, είναι ταλαντούχα, τη βλέπω και στο box που πάω. Ναι. Πώς αισθάνεσαι για την Κόνη? Πολύ περήφανη. Πάρα πολύ περήφανη. Την παρεξηγούν πολλές φορές που ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram περίεργες, σε γυμνές. Γυμνές δεν έχει ανεβάσει, έχω δει. Προκλητικές, ρε παιδί μου. Γιατί, α, νομίζω να έχει γίνει, να έχει βάσει γυμνές, προς Θεού. Προκλητικές, εντάξει. Όπως όλα τα κορίτσια, μπορεί, στην ηλικία της. Έχω δει και άλλα παιδιά στην ηλικία της, τα ίδια κάνουν. Είναι της μόδας τώρα. Είσαι ερωτευμένη, θέλεις να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει τίποτα σε ωραία γυναίκα? Πάντα υπάρχει. Πάντα έχω κάτι εγώ. Δεν είμαι, είμαι του δεσμού. Πάντα. Καλά κάνει. Πάντα, πάντα. Εγώ, αν δεν δουλέψω, δεν είμαι καλά οικονομικά, έτσι όπως πιστεύουν. Απλά δουλεύω για να μπορώ να ζήσω. Το πιστεύουν πάντως αυτό. Θεωρούν ότι η Ζόζα έχει πάρει χρήματα από το Λευτέρι και ζει. Και δεν έχω πάρει τίποτα. Πήρα μόνο κάτι σακούλες με τα ρούχα μου όταν έφυγα εγώ από το Λευτέρι. Τίποτα άλλο. Πώς, γιατί τότε πώς έχει βγει αυτή η φήμη τη Ζόζα? Γιατί άφηνα το Λευτέρι να λέει ό,τι θέλει. Επειδή δεν τα είχαμε πει από τότε, από την εμφάνισή σου στον Αναούτογλου. Λίγο σε παρεξηγήσαμε, λίγο κάπως σε σχολιάσαμε. Ήμουν και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, γιατί κοίταξε να δεις. Εγώ κάνω μία δουλειά και εσύ κάνεις άλλη δουλειά. Η δουλειά η δική σου είναι αυτή. Να σχολιάζεις. Αυτό που σχολιάζω, αυτό που βλέπω εκείνη την ώρα. Οτιδήποτε. Η δουλειά σου να σχολιάζεις. Έτσι. Okay. Εμένα η δουλειά μου είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να μπω στα χωράφια σου και να σου πω γιατί σχολιάζεις, γιατί θα σου πω μην κάνεις τη δουλειά σου. Σωστά. Όχι. Απλά ρε, παιδί μου, η σχέση με το Λευτέρι πώς είναι? Γιατί εκείνος αισθάνομαι ότι σε χτιμάει πάρα πολύ και σε αγαπάει. Κοίταξε να δεις. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι τσακώνονται ούτως ή άλλως. Με το Λευτέρι υπάρχει μια σχέση τόσα χρόνια. Έχουμε ένα παιδί. Από εκεί και πέρα, άμα ήμασταν και απόλυτα καλά ο ένας με τον άλλον, θα ήμασταν και μαζί. Πάει να πει ότι σαν χαρακτήρες δεν ταιριάζουμε. Απλά, μήπως έχεις μετανιώσει που έγινε δημόσιο όλο αυτό, γιατί και εσύ να μην είσαι μαθημένη. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε κάτι. Αυτό είναι. Δεν έχει γίνει κάτι. Ίσως πικράθηκε ο Λευτέρης, παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει γίνει κάτι, ούτε υπόθηκε κάτι που να τον προσβάλλει. Τίποτα. Άρα τον αγαπάς και τον εκτιμάς. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Βέβαια, θέλω να είναι καλά. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου πάνω απ' όλα, προς Θεού. Τι να σου ευχηθούμε εμείς? Να είμαι γερή, δυνατή. Επειδή έχεις περάσει δύσκολα στο παρελθόν, θέλω να δώσεις και ένα μήνυμα σε κάποιες γυναίκες που ίσως περνάνε ένα πρόβλημα και τα έχουν βάψει όλα μαύρα. Να δεις. Και σκέφτονται ότι έρχεται το τέλος. Ενώ μπορεί να μην έρχεται το τέλος. Όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα από τη μεριά του. Άλλοι το περνάνε έτσι, άλλοι το περνάνε αλλιώς. Αυτή είναι η ζωή. Ούτως ή άλλως. Εσύ που βρήκες δύναμη? Από το Θεό. Φοβήθηκες για τη ζωή σου? Όλοι φοβόμαστε, όχι μόνο εγώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μας καλέσεις την επόμενη φορά στην πρεμιέρα σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.